Είναι τέλειο το μετάλλιο. Σάκη μου, έλα. Και καθίστε σας καλά και όπως φοράει το μαντιλάκι. Εντάξει. Θέλουμε κάθε μαμά να κάθεται με το παιδάκι της απέναντι και απέναντι. Λοιπόν, και κυρία Μαρία, μια γιορτή για τα παιδιά του παιδικού σταθμού της Αντιμάχιας, στο μικρό τμήμα. Να μας πείτε και πώς κύλησε όλη η χρονιά και το πόσο είδαμε ότι χάρηκαν και τα παιδιά και οι γονείς τη σημερινή γιορτή εδώ στην Αντιμάχια. Αυτό ακριβώς θέλαμε να καταφέρουμε. Καταρχάς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και ευχαριστούμε όλους τους γονείς που παρευρέθηκαν σήμερα εδώ. Οι σχέσεις παιδικού σταθμού και οικογένειας είναι πάρα πολύ σημαντική και αυτό ειδικά θέλαμε να επισημάνουμε και υποστηρίζονται οι σχέσεις αυτές και προωθούνται. Αυτό ήταν το σημαντικό που θέλαμε να δείξουμε. Μετά από δύο δύσκολα χρόνια, στα οποία οι γονείς δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν αυτές τις γιορτές δυστυχώς, ήταν κάτι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός, το ότι μπόρεσαν να έρθουν σήμερα εδώ και να δουν από κοντά τα παιδιά και τις δράσεις που κάνουν τα παιδιά εδώ στο σχολείο. Ναι, αυτό ακριβώς. Δώσαμε γι' αυτό λοιπόν και εμείς δώσαμε μεγάλη έμφαση στις σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στην οικογένεια και στα παιδιά και στο παιδαγωγικό προσωπικό και σε όλο το προσωπικό γενικότερα. Και είναι μια εμπειρία, και γιατί όχι, να ξεφύγουμε και από την καθημερινότητα, όπως είπες, στα όλα αυτά δύσκολα που περάσαμε, να διασκεδάσουμε και να χαρούμε μαζί με τους γονείς λοιπόν. Αυτό. Λοιπόν, οι δύο δασκάλες του παιδικού σταθμού, η Μαρία και η Χαρίκλια, για να μας πούν για τα όσα παρακολουθήσαμε σήμερα, γιατί είδαμε διαδραστικά παιχνίδια και με τους γονείς. Ναι, ναι, σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να κάνουμε αυτή τη γιορτή. Αποφασίσαμε να κάνουμε κάποια παιχνίδια με τα παιδιά που κάνουμε όλο το χρόνο και ασχολούμαστε με κάποια παιχνίδια δεξιοτήτων και έτσι διασκεδαστικά πράγματα που να το χαρούν τα παιδιά, που να μην κοπλάρουν, που το ξέρουν και το δουλεύουμε όλη τη χρονιά. Και σκεφτήκαμε να συμμετέχουν και οι γονείς αυτό για να έχουν την ευκαιρία να κάνουν πράγματα με τα παιδιά και να είναι κάτι διασκεδαστικό. Έχουμε και συνέχεια, θα κάνουμε και πράγματα με τέμπερες, με ζωγραφικές, με πολύ τσιλέρωμα. Αυτά. Κυρία Χαρίκλια, το χάρηκαν οι γονείς το ίδιο σαν τα παιδιά? Πιστεύω ότι το χάρηκαν οι γονείς το ίδιο με τα παιδιά, όπως και εμείς βέβαια. Ήταν μια καλή ευκαιρία να έρθουν περισσότερο σε επαφή οι γονείς με το χώρο του σχολείου, που τα δύο τελευταία χρόνια λόγω των συνθήκων μας έχει λείψει αυτό το πράγμα και σε εμάς και στους γονείς. Εύχομαι να περάσανε όλοι καλά. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ και τις δύο.
Λοιπόν, είστε οι τυχεροί της, της χρονιάς, γιατί είστε οι πρώτοι γονείς που ουσιαστικά βλέπετε τα παιδιά σας αμέσως στην πρώτη τους γιορτή. Θα ήθελα να πούμε δύο λόγια γι' αυτό και δύο λόγια και γι' αυτό το διαδραστικό παιχνίδι που κάνατε και εσείς που παίξατε μαζί με τα παιδιά. Τέλεια. Ναι, όντως είμαστε οι τυχεροί της χρονιάς. Πολύ χαρούμενοι που τα παιδάκια μας το ζήσαμε όλο αυτό. Κάναμε και τις εκδρομούλες μας. Εγώ εκπροσωπώ και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Είμαι αντιπρόεδρος. Θα δώσουμε και δωράκια στη συνέχεια. Και ήταν μια πολύ ευχάριστη γιορτή, διαδραστική όπως είπατε κι εσείς. Και χαρήκανε πάρα πολύ τα παιδιά. Και εμείς που το ζήσαμε μαζί τους. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, μια όμορφη χρονιά ουσιαστικά κλείνει και για τα παιδιά. Γαβρίλη, εδώ στο παιδικό σταθμό Αντιμάχιας. Πόσο γεμάτη, πόσο όμορφη ήταν αυτή η σεζόν για τα παιδιά αυτά και πόσο όμορφη ήταν και εσείς που παρακολουθήσατε τα παιχνίδια που έκαναν σήμερα και τις εκπλήξεις που είχαν. Ναι, αυτό είναι το ευχάριστο, φίλε Γιώργο, να ακούς χαρούμενα παιδιά, τις φωνούλες τους, τα γέλια τους. Ευτυχώς πίσω στην πραγματικότητα μετά από δύο χρόνια δύσκολα. Επιβραβευόμαστε, τα παιδιά μας βλέπουμε ότι μπαίνουν στην κοινωνία σιγά σιγά, περνάνε ωραία, το ευχαριστούνται και είμαστε και εμείς χαρούμενοι και ευχαριστούμε και το προσωπικό του παιδικού σταθμού που κάνουν τα παιδιά μας να περνάνε ευχάριστα όλες τις στιγμές εδώ. Μπράβο.